Ξεκινάμε με τα νέα. Νοσοκομεία τριών ταχυτήτων μετά την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς. Πώς εφαρμόζουν τον νόμο για την αναστολή εργασίας. Ακόμη από Ελλάδα και εξωτερικό διπλή απειλή για φέτα, ελιές και ελαιόλαδο. Μορφή επιδημίας παίρνουν οι απομιμήσεις και τα φαινόμενα νόθευσης. Και κίνημα αλλαγής, τι αλλάζει ο τέταρτος υποψήφιος. Ο κύριος Χάρης Καστανίδης εχθές μας έστειλε την ανακοίνωση με την οποία έβαλε την δική του υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Πάμε. Λοιπόν, πάμε και στην Καθημερινή. Τεστ πριν από το κουδούνι στο Ισραήλ. Επιχείρηση ανοιχτά σχολεία. Πολλαπλά μοριακά και rapid tests. Μόλις εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα, σε αναστολή οι πρώτοι 5.895 υγειονομικοί. Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Σημάδεψε Αποστολάκη, πέτυχε Μητσοτάκη. Εκπληκτική βολή από Άδωνη Γεωργιάδη. Σε κατάσταση παράκρουσης στο Μαξίμου. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν κοντά μας σήμερα το πρωί, παιδιά, στις 8.30. Σε κατάσταση παράκρουσης στο Μαξίμου, προσπαθεί να δικαιολογήσει το φιάσκο του ανασχηματισμού. Ούτε για καφετζής δεν κάνει ο Ευάγγελος Αποστολάκης, επειδή δεν δέχτηκε τελικώ την υπουργοποίηση. Υποστήριξε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Δεν είπε όμως γιατί κάνει ο Πρωθυπουργός που τον επέλεξε. Μάλιστα. Θα το ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη αυτό, το πρώτο σελίδο. Λοιπόν, πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Το σχέδιο Β για τα κενά στα νοσοκομεία, τρίμηνες προσλήψεις, επιδόθηκαν 5.895 πράξεις αναστολής. Πότε θα κλείνουν τα σχολεία λόγω κρουσμάτων? Η καραντίνα των διπλανών θρανίων για τους ανεμβολίαστους μαθητές. Mm-hmm. Η καραντίνα των διπλανών μάλιστα θρανίων. Μάλιστα. Όχι σε ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ζωές τύπου του 2015. Στη Δημοκρατία, ώρα 0 στα νοσοκομεία. Χιλιάδες υγειονομικοί βγήκαν χθες σε αναστολή. Οι ήρωες έγιναν αποβλητοί. Στο Μαξίμου ψάχνουν τον ένοχο για το φιάσκο με τον δειλό Αποστολάκη και άρχισαν τα όργανα ναύτεξης της Τουρκίας εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και στην εφημερίδα Η Αυγή, εξοντοτικές αυξήσεις στο ρεύμα. Ομολογεί ο Υπουργός Ενέργειας κ. Κρέκας την αύξηση έως 50% και προκαλεί. Τζογάρουν τις εισφορές και κανείς δεν ξέρει τι σύνταξη θα πάρει. Επιχείρηση Damage Control μετά το φιάσκο του Μητσοτάκη. Και η μισή συγγνώμη του εντυμότατου κ. Πλεύρη. Μάλιστα. Στο ριζοσπάστη, ούτε κόστος ούτε τζόγος η ανάγκη του λαού για ασφάλιση και συντάξεις. Μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Αθήνα. Πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Ο στρατηγός Στεφανής επικρατέστερος για το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα. Στο τραπέζι και το όνομα του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Γιώργου Φλωρίδη. Μας είπε χθες ο κύριος οικονόμος. Ο κύριος Στεφανής είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση, όπως και ο κύριος Φλωρίδης είναι ένας πολύ σοβαρός πολιτικός. Για να δούμε, ο κύριος Στεφανής είναι επιχειρησιακός. Έτσι. Ότι σύντομα θα έχουμε. Πολύ πιο σύντομα από ότι νομίζω ότι. Αυτό και πολύ σήμερα αυτό, ή αύριο πιο μπορεί. Σύντομα μάλιστα, θα γίνει αυτό, για να δούμε. Στην Κόντρα εκενώνουν τα νοσοκομεία κίνδυνος κατάρρευσης του ΕΣΥ από τις χιλιάδες αναστολές εργασίας, χωρίς γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό, πολλές νοσοκομιακές μονάδες. Λοιπόν, πάμε και στο ποντίκι. Λοιπόν, δες εδώ τώρα τι έχουν φτιάξει. Δηλαδή τώρα θα κοιμόμαστε. Δηλαδή τώρα θα κοιμόμαστε ήσυχοι, ρωτάει κάποιος πίσω από την κουρτίνα. Με αυτόν τον Πλεύρη να κοιμάστε. Έτσι, έτσι. Καταπληκτική. Από τη φάρσα λοιπόν στην πανδημία, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο ποντίκι. Πάντοτε το πρωτοσέλιδο του ποντικού έχει πολύ ωραίες γεωγραφίες. Το Εσπρέσο, η Εσπρέσο την τσιμέντωσε και έπαιζε θέατρο στην Νικολούλη. Μητέρα που αγνοούνταν από το Φεβρουάριο βρέθηκε θαμένη στην αυλή του σπιτιού της στην Κυπαρισία. Το μακάβριο έβρεμα που βρέθηκε εχθές, προεδοποιήθηκε εχθές σε αυλή σπιτιού. Και δεν στείλε από κάτω έρευνες για τον σύντροφό της. Την κακοποιούσε και την είχε στείλει 19 φορές στο νοσοκομείο. Τι λες, παιδί. Το ψάχνει η αστυνομία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα Star. Ζούσε ακόμα όταν την τσιμέντωσε. Κάτω από το τσιμέντο της αυλής εντόπισαν οι ιδιοκτήτες το μακάβριο έβριμα, πως η Αγγελική Νικολούλη ξετύλισε το κουβάρι της ανατριχιαστικής υπόθεσης. Στην αυτεμπορική, υπηρετώντας την αποστολή της ενημέρωσης, σήμερα η ναυτεμπορική γυρίζει σελίδα. Μαραθώνιος πληρωμών έμφυα. Μέχρι και το Φεβρουάριο του 2023 θα διαρκέσουν οι καταβολές του φόρου για τα έτη 2021 και 2022. Και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα ζητήματα της πόλης από τους αρμόδιους φορείς. Ρευστότητα και έργα ζήτησε η Θεσσαλονίκη. Όλα είναι υπό έλεγχο, το μήνυμά του προς βουλευτές.